Λοιπόν, εγώ θέλω να ξαναπούμε για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο ότι μπορεί να βλέπετε κάποια πράγματα, ίσως λέω, σαν συμπεριφορές διαφορετικές από άλλο σας παιδί ή από άλλα παιδάκια. Μην κάνουμε τους γιατρούς, μην κάνουμε διαγνώσεις. Αλλά καλό είναι να ρωτάμε και να παίρνουμε συμβουλές. Δεν είναι απαραίτητο να τα ξέρουμε όλα και δεν τα ξέρουμε. Και καλύτερα είναι να μην παίρνουμε και πρωτοβουλίες. Να ρωτάμε όμως. Να συζητάμε. Τους ειδικούς, γιατί όντως και όπως υπόθηκε, το ίντερνετ είναι χαοτικό. Όχι από την έλλειψη πληροφορίας, το αντίθετο. Mm. Από την πληθώρα πληροφορίας που δεν ξέρεις τι να πιστέψεις και τι να διαβάσεις. Δεν είναι όμως μόνο για αυτά. Εγώ θυμάμαι και όταν πρώτο είχα μείνει έγκυος στο πρώτο μου παιδί, το πρώτο πράγμα που μου είπε ο γυναικολόγος μου είναι μην αρχίσεις να τότε δεν έπαιζε τόσο πολύ το ίντερνετ πριν 20 χρόνια. Έπαιζε, αλλά όχι πολύ. Είχα πάει, εγώ θυμάμαι, στον Ελευθερουδάκη, που είχα κατεβάσει ό,τι βιβλίο εγκυμοσύνης υπήρχε όλα. Όλα πήγα και τα πήρα και τα άλλα τα διάβαζα κιόλα μέσα, γιατί ήταν πολύ ωραίο το βιβλιοπωλείο. Και μου είχε πει, δηλαδή, εγώ το έκανα ενώ μου είπε μην το κάνεις. Και μου λέει μην το κάνεις γιατί με όλα αυτά θα τρελαθείς ναι, και θα αρχίσεις, μου λέει, να αγωνιάς χωρίς λόγο. Εμείς είμαστε εδώ, η δουλειά μας είναι, μην αγχώνεσαι. Να πάρεις να δεις ένα χαλαρό βιβλίο εγκυμοσύνης με φωτογραφίες, μέχρι εκεί. Μην αρχίζεις και ψάχνεις. Mm. Τίποτα. Απόλαυσε τη διαδρομή. Για τα ιατρικά σίγουρα. Είχε πάρα πολύ δίκιο. Ναι. Το ψάξα βέβαια. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θέλω να σου πω ότι αυτό ισχύει 100% για τα ιατρικά θέματα με τα παιδιά. Ότι προφανώς πρώτα ο ειδικός θα σου πει και μετά ένα βιβλίο. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι ισχύει και για τα βιβλία παιδοψυχολογίας, τα οποία είναι πια, αν θες, και λίγο της μόδας. Όχι ότι μια μητέρα δεν έχει την εγγενή ανάγκη να ενημερωθεί. Αυτά είναι ακόμη πιο χαοτικά, αλλά πλέον, μου, γιατί ακολουθούν και σχολές οι οποίες η μία εξελίσσεται, διαδέχεται την άλλη. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ότι θέλει και σε αυτό ένα μέτρο. Γιατί από την ανάγκη μας να τα διαβάσουμε όλα και να τα κάνουμε καλά, φτάνουμε σε ένα άλλο άκρο του πώς θα συμπεριφερθώ στο παιδί μου με βάση το βιβλίο. Μα ένα παιδί δεν θα συνδεθεί με ένα βιβλίο, θα συνδεθεί με σένα. Και τα βιβλία δεν είναι να τα παίρνει βίβλο. Κρατάς ό,τι ταιριάζει σε ένα. Αυτό λέω συνέχεια. Ναι, και δεν μπορεί, πώς να σου πάνε ένα βιβλίο σου λέει. Ότι μη μιλάτε ποτέ στο παιδί σας με θυμό, Φερρυππίν. Ένα τυχαίο παράδειγμα φέρνω. Μα αυτό δεν είναι εφικτό. Δεν μπορεί ένα παιδί μέσα σου να είσαι θυμωμένη και να του μιλάς έτσι. Γιατί καταλαβαίνει το παιδί. Το παιδί έχει συναισθηματική νοημοσύνη. Καταλαβαίνει ότι σε ψεύτηκε απέναντί του εκείνη την ώρα. Προφανώς κρατάμε τα όποια θετικά, αλλά το παιδί έχει ανάγκη να συνδεθεί και με τη μητέρα του αυτή που είναι. Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση αυτή.